Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Το 2007 δημοσίευσε το V-Magazine μια συνέντευξη με τον Βρετανό ηθολόγο, εξελικτικό βιολόγο και συγγραφέα βιβλίων λαϊκευμένης επιστήμης, Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τις απόψεις του περί θεωρίας της εξέλιξης και αθεϊσμού, καθώς και για την εναντίωσή του στην διήγηση της Αγίας Γραφής για την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από το Θεό. Στην ερώτηση, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μέσα από την εξέλιξη βαδίζουμε προς την αλήθεια ή προς το ψέμα? Απάντησε, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι υπάρχουν μερικά επαγγέλματα που πληρώνονται για να υποστηρίζουν ψέματα, όπως οι δικηγόροι. Δεν είναι ψεύτες με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, αλλά προκειμένου να κερδίσουν μια δίκη, μπορεί να πούν και πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Ο επιστήμονας όμως δεν πρέπει ή δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Ο επιστήμονας πρέπει να ψάχνει την αλήθεια, ακόμα και αν η αλήθεια είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύει ή ακόμα και αντίθετη με τον τρόπο ζωής του. Ένας επιστήμονας που εξαπατά, προσαρμόζοντας τα στοιχεία για να ταιριάζουν με την θεωρία του, θα πρέπει, κατά την γνώμη μου, να εκδιώκεται από την επιστημονική κοινότητα. Έπειτα τον ρώτησαν, υπάρχει ένα σημείο στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι το οποίο μπορείτε να δικαιολογήσετε τους ανθρώπους που πίστευαν στον Θεό? Και απάντησε το εξής, υπάρχει. Το 1859, η χρονιά κατά την οποία εκδόθηκε η καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου. Αν σκεφτείτε, θα δείτε πραγματικά ότι και πριν από τον Δαρβίνο η εξήγηση της θεϊκής προέλευσης του ανθρώπου ήταν μια λανθασμένη ερμηνεία. Τότε όμως ήταν πολύ δύσκολο να εξηγηθεί και να γίνει κατανοητό πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα και πώς έφτασα να είναι έτσι όπως είναι. Επιλέξαμε αυτή τη μικρή αναφορά στην συνέντευξη του Ρίτσαρντ Ντόκινς για να φανεί πόσο παράλογες είναι τελικά οι τοποθετήσεις των άθεων επιστημόνων, οι οποίοι τελικά μετατρέπονται σε εχθρούς του Θεού. Αφενός βλέπουμε εδώ τον Ντόκινς να υποστηρίζει το χρέος του επιστήμονα με απόλυτη συνέπεια να αναζητάει την αλήθεια, τον βλέπουμε να απαιτεί στην περίπτωση εξαπάτησης ακόμα και τον αποκλεισμό του από την επιστημονική κοινότητα και αφετέρου καταγράφουμε τον απίστευτο ισχυρισμό του ότι με την έκπτωση του έργου του Δαρβίνου η καταγωγή των ειδών αποδείχτηκε η πλάνη του χριστιανισμού για την θεία προέλευση του ανθρώπου. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς στην δογματική του σε μία μικρή ενότητα που επικράφεται το εν γνώση κακό. Οι άνθρωποι αποξενωμένοι διανία, δηλαδή μέσα στη διάνοιά τους από τον Θεό και από κάθε τι το θείο, γίνονται βάσει λογικών αιτιών εχθροί του Θεού, δικαιολογώντας την αθεία τους με λογικά και οθολογιστικά επιχειρήματα. Ο Άγιος τοποθετεί βέβαια τις λέξεις λογικά και οθολογιστικά σε εισαγωγικά, διότι στην ουσία η μόνη λογική, το μόνο νόημα της ανθρώπινης ζωής είναι ο θείος νους, η θεία λογικότητα, η θεία διάνοια. Αυτό αποδεικνύεται με τον φιλάνθρωπο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας. Πάντως οι άνθρωποι που έρχονται σε εχθρότητα με τον Θεό ζητούν με κάθε τρόπο να ανατρέψουν αυτή την όντως λογική. Και έτσι, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωστίνος λίγο παρακάτω, το κακό εμφανίζεται ως οθολογιστική αναγκαιότητα της ζωής και της σκέψεως αυτών των ανθρώπων.
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα λόγια του Ντόκινς, όταν δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό την πίστη στον Θεό πριν από την έκπτωση του έργου του Δαρβίνου, λέγοντας ότι τότε ήταν πολύ δύσκολο να εξηγηθεί και να γίνει κατανοητό πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα. Δηλαδή με το έργο του Δαρβίνου, η καταγωγή των ειδών για τον Ντόκινς, λύθηκε μία για πάντα επιστημονικά το ζήτημα της δημιουργίας των πάντων και το ισχυρίζεται απόλυτα ενσυνείδητα ως επιστήμονας βιολόγος. Δεν είναι ειδικό στόχος της σημερινής εκπομπής μας να αναλύσουμε τις θέσεις του Δαρβίνου, αξίζει όμως με αφορμή τον ισχυρισμό του Ντόκινς να κάνουμε μία σύντομη αναφορά για να φανεί ο δήθεν επιστημονικός, στην πραγματικότητα όμως ιδεολογικός και φανταστικός τρόπος θεώρησης της προέλευσης της ζωής μέσω αυτής της θεωρίας του Δαρβίνου. Μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα αυτό επειδή αφορά άμεσα και την ορθόδοξη θεολογία όπως εκφράζεται από τις θεολογικές μας σχολές. Στις 17 και 18 Οκτωβρίου του 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα «Αρχή και εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου» με αναφορά στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου. Την ευθύνη για το συνέδριο είχε η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε δελτίο τύπου που εκτόθηκε από την Κοσμητεία επισημάνθηκε πολύ σωστά η ανάγκη διαλόγου μεταξύ επιστήμης και θεολογίας για να μην δημιουργούνται πολλώσεις και συγκρούσεις. Στη συνέχεια όμως αυτό το δελτίο τύπου περιείχε την εξής περίεργη διατύπωση. Όποιος αναζητά απάντηση στα ερωτήματα ποιος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο και για ποιο λόγο, ποιος προνοεί και κυβερνά τον κόσμο ή με άλλα λόγια σε ποιον ή πού οφείλουν την ύπαρξή τους κόσμος και άνθρωπος, αυτός δεν καταφεύγει στην επιστήμη γιατί απλούστατα δεν θα πάρει επιστημονική απάντηση. Αλλά και όποιος διερωτάται πώς δημιουργήθηκαν ή πώς εξελίχθηκαν κόσμος και άνθρωπος δεν θα καταφύγει στη θεολογία γιατί απλούστατα δεν είναι αυτή αμόδια για να απαντήσει. Πρόκειται βέβαια για γνωστή θέση ακόμα και από τα σχολικά βιβλία των θρησκευτικών, αλλά αυτά εκφράζουν προφανώς τους συγγραφείς ή τις ομάδες συγγραφέων τους, όπως και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής θα περίμενε κανείς ωστόσο να μην διαδίδει και να μην προωθεί αυτή την εντελώς ανορθόδοξη θέση. Δεν θα έπρεπε η Κοσμητεία να εκφράζει μια προσέγγιση του ιερού κειμένου της Αγίας Γραφής που βασίζεται στην πατερική ερμηνευτική? Πώς μπορούν θεολόγοι να συμβιβάζουν με την συνείδησή τους ότι η Παλιά Διαθήκη δεν μιλάει για το πώς της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου? Μήπως δεν περιγράφει πολύ συγκεκριμένες πράξεις και είπεν ο Θεός και εγένετο? Διανοείται θεολογικά το εγένετο να υπονοεί εξέλιξη για εκατομμύρια χρόνια? Η Παλιά Διαθήκη δεν μιλάει για δικά μας λόγια που είναι απλώς λόγια, αλλά για τον Λόγο του Θεού, του οποίου ο Λόγος είναι ταυτόσιμος με την δημιουργική πράξη. Αυτό προφανώς δηλώνει το εγένετο που ακολουθεί αμέσως. Η δημιουργία του ανθρώπου με το «και είπεν ο Θεός ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν και επίησιν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν, άρσιν και θύλι επίησιν αυτούς». Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη δημιουργική πράξη του Θεού, εντελώς ξεχωριστή από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Και ιδίως όταν το κείμενο του βιβλίου της Γενέσιος αναφέρεται με ακρίβεια στο πώς της δημιουργίας του ανθρώπου, στο απόσπασμα «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, ούν από της γης
και νεφίσισιν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, είναι δυνατόν να μη εννοεί το πώς της δημιουργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Τις παρατηρήσεις ή τις ερωτήσεις σας σχετικά με την εκπομπή να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Μιλήσαμε ως τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για θέσεις της κοσμοθεωρίας των φυσικών επιστημών, οι οποίες μέχρι σήμερα επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό την ιστορικοκριτική έρευνα του Ιησού, αλλά και την ορθόδοξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής, όπως διδάσκεται από τις θεολογικές μας σχολές. Στο επίκεντρο αυτής της κοσμοθεωρίας των φυσικών επιστημών βρίσκεται από τον 19ο αιώνα η θεωρία του Νταρβίνου για την εξέλιξη των ειδών. Είδαμε στην αρχή της εκπομπής την θέση του Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος θεωρεί την ανάπτυξη αυτής της θεωρίας ως ορόσημο για την πίστη στο Θεό. Μετά την δημοσίευση αυτής της θεωρίας εκ μέρους του Νταρβίνου το 1859 με το έργο «Η καταγωγή των ειδών», ισχυρίζεται ότι είναι πλέον αδύνατο να πιστεύει κανείς στην θεία προέλευση του ανθρώπου. Ας δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία αυτής της θεωρίας του Νταρβίνου, ο οποίος έζησε από το 1809 ως το 1882. Ο Νταρβίνος στήριξε τη θεωρία της εξέλιξης στις παρατηρήσεις του για τις παραλλαγές στα είδη και τον αγώνα για επιβίωση που οδηγεί στην επιλογή, δηλαδή στην επιβίωση εκείνου του οργανισμού που αποδεικνύεται ως πιο ικανός στην προσαρμογή του στις συνθήκες της ζωής. Έπειτα ο οργανισμός αυτός κληρονομεί τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν πιο ικανό για επιβίωση στους απογόνους του. Με τις θέσεις αυτές ο Νταρβίνος ερχόταν σε άμεση σύγκρουση με τον χριστιανισμό. Τη θέση του Θεού παίρνει η ίδια η φύση, η οποία μετατρέπεται σε θεότητα. Η ίδια αυτό οργανώνεται. Έτσι το παραπάνω βασικό έργο του Νταρβίνου, η πρώτη έκδοση έγινε σε 1250 αντίτυπα και εξαντλήθηκε ήδη την πρώτη μέρα, γιορτάστηκε στο αθεϊστικό κλίμα του 19ου αιώνα κυριολεκτικά ως αποκάλυψη. Ο συναγωνιστής του Καρλ Μάρξ, ο Φρίντριχ Έγγελς, που ζούσε τότε στο Μάντσεστερ και είχε αποκτήσει ένα από τα 1250 αντίτυπα, σε επιστολή του 3 μέρες αργότερα στον Μάρξ, χαρακτηρίζει τον Νταρβίνο ως υπέροχο.
Ο Μάρξ από την πλευρά του γράφει περίπου ένα χρόνο αργότερα σε επιστολή προς τον Γερμανό σοσιαλιστή Φέρντιναν Λασάλ. Πολύ σημαντικό είναι το σύγκραμα του Βδαβίνο και μου ταιριάζει ως βάση από τον χώρο των φυσικών επιστημών για την ιστορική πάλη των τάξεων. Οι θέσεις του Νταβίνου, και αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, στην ουσία δεν είχαν καμία επιστημονική βάση. Ναι μεν παρατήρησε παραλλαγές στο επίπεδο του είδους, αυτή η εξέλιξη όμως δεν οδηγεί σε εξέλιξη προς τα πάνω, σε εξέλιξη προς άλλο είδος. Πρόκειται για ένα είδος οριζόντιας εξέλιξης. Την εξέλιξη που προέβαλε με τη θεωρία του, δηλαδή από το κατώτερο προς το ανώτερο, δεν την παρατήρησε ο Νταβίνος ποτέ και δεν μπορεί να προκύψει ως συμπέρασμα των αλλαγών μέσα στο είδος. Τελικά ο Νταβίνος εξέφρασε μόνο υποθέσεις μέσα στο πνεύμα μιας αθεϊστικής ιδεολογίας. Στην ίδια εποχή με τον Νταβίνο υπήρξε όμως και ένας όντος επιστήμονας, ο μοναχός Γκριγόριος Μέντελ. Έζησε από το 1822 μέχρι το 1884. Στο μοναστήρι του στη Μοραβία, στην πόλη Προυν, σήμερα Προνό, πόλη της Τσεχίας, απέδειξε με τα πειράματά του την αλήθεια του λόγου της Αγίας Γραφής, ότι η δημιουργία των ζώντων οργανισμών, των φυτών και των ζώων έγινε κατά γένος. Η διατύπωση αυτή επαναλαμβάνεται 10 φορές στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 11 έως 25. Επειδή ο Μέντελ απέδειξε αυτή την αλήθεια της Αγίας Γραφής, που έρχεται σε απευθεία σύγκρουση με την αθεμελίωτη δίθεν επιστημονική, στην πραγματικότητα όμως ιδεολογική θέση του Νταβίνου για την εξέλιξη, τον αντιμετώπισαν στην εποχή του με περιφρόνηση, με απόρριψη ή αποσιωπούσαν την έρευνά του. Αντίθετα με τον Νταβίνο, που επί 5 χρόνια έκανε ταξίδι ανά τον κόσμο και χρειάστηκε παραπάνω από 1/4 του αιώνα για να συνθέσει τη θεωρία του, χωρίς καμία πειραματική βάση και πραγματική παρατήρηση που θα μπορούσε να στηρίξει τις υποθέσεις του, εκείνος ήταν πραγματικά επιστήμονα. Του ακούσαν μία χούφτα σπόρων και κάποια λίγα τετραγωνικά μέτρα χώμα στο μοναστήρι του για να αποδείξει τη σταθερότητα των κληρονομικών ενωτήτων. Ο όρος γονίδιο δημιουργήθηκε αργότερα, όταν παραδείγματος χάρη διασταυρώνεται λουλούδι με λευκά άνθη με λουλούδι με κόκκινα άνθη, προκύπτουν στη δεύτερη γενιά λουλούδια όλα με ροζ άνθη. Σύμφωνα με τον Νταβίνο, οι απόγονοι των λουλουδιών της δεύτερης γενιάς με τα ροζ άνθη θα έπρεπε να είναι επίσης όλοι με ροζ άνθη. Στα πειράματα του Μέντελ αποδεικνύεται ότι αυτό είναι λάθος υπόθεση. Στην επόμενη, την τρίτη γενιά, σπάνε πάλι τα χαρακτηριστικά των χρωμάτων. Προκύπτει ένα φυτό με κόκκινα, δύο με λευκά και ένα με ροζ άνθη. Δεν γίνεται μείγμα. Η επιστημονική έρευνα του Μέντελ για την κληρονομικότητα εκδόθηκε το 1866 με τον τίτλο «Versuche über Pflanzenhybriden», πειράματα σε ευρύδια φυτών. Τυπώθηκε σε γνωστό ειδικό περιοδικό και στάλθηκε σε παραπάνω από 120 πανεπιστήμια. Το 1868 έγινε ο Μέντελ ηγούμενος και δεν είχε πια χρόνο για την έρευνα. Όταν πέθανε το 1884, λέγεται ότι είπε «Η δική μου ώρα δεν έχει έρθει ακόμα». Η ώρα του Μέντελ ήρθε τελικά το 1900, όταν τρεις επιστήμονες, ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο, ο Ολλανδός Χούγκο ντε Βρις, ο Γερμανός Καρλ Κόρενς και ο Αυστριακός Έριχ Τσέρμακ Σάισενεκ, με δικά τους πειράματα κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα με τον Μέντελ και αναγνώρισαν την εργασία του.
στην Αγγλία, ο Βίλιαμ Μπίτσον έκανε γνωστή την έρευνα του Μέντελ και συνάντησε έντονη πολεμική από τον νταρβινιστή Ραφαέλ Βέλντομ, ο οποίος ως πρόεδρος της Ζωολογικής Επιτροπής της Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου προσπάθησε να αποτρέψει κάθε δημοσίευση και ακρόαση σχετικά με την ανακάλυψη του Μέντελ. Η πολεμική εναντίον του μεντελισμού έφτασε στο σημείο το 1903 προσωρινά να μην δέχεται πλέον το παγκοσμίως γνωστό περιοδικό Nature άρθρα που υποστήριζαν τις θέσεις του Μέντελ. Έφτασε δηλαδή στο σημείο να μπλοκάρεται ένας ολόκληρος κλάδος της επιστήμης στο όνομα της νταρβινικής ιδεολογίας. Η παραπάνω, όπως είδαμε, εντελώς ανεδαφική και αντιεπιστημονική θέση του Νταρβίνου διατηρείται μέχρι σήμερα ως βασικό τμήμα της κοσμοθεωρίας των φυσικών επιστημών. Πρωτίστως πρέπει εδώ να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται μόνο για μία θεώρηση του κόσμου. Μία θεώρηση ανάμεσα σε πολλές άλλες που προϋπήρξαν. Έχει την προέλευσή της στον άνθρωπο και δεν μπορεί να αποδειχτεί αντικειμενικά. Παρ' όλα αυτά διεκδικεί να είναι η μόνη οθή. Εκλαμβάνει την κοσμική πραγματικότητα ως χώρο όπου κυριαρχούν αποκλειστικά φυσικές δυνάμεις. Δεν αφήνει ούτε το ελάχιστο περιθώριο για την ύπαρξη του Θεού, για την ύπαρξη υπερφυσικών δυνάμεων, δυνάμεων πέρα από αυτή τη φυσική πραγματικότητα, επειδή απλούστατα ισχυρίζεται με απόλυτο δογματισμό ότι είναι η μία και μόνη πραγματικότητα. Παρότι είναι εμφανές ότι αυτός ο κόσμος είναι κτιστός και επομένως αναγκαστικά θεωρούμενος με την κοινή ανθρώπινη λογική, δεν μπορεί να έχει την αιτία της ύπαρξής του μέσα στον εαυτό του, θεωρεί αυτόν τον κόσμο ως τη μόνη πραγματικότητα. Το συνδέει με μια άπειρη έννοια του χρόνου και του χώρου. Έτσι εισάγει και μια απόλυτη έννοια της αιτιοκρατίας. Κάθε γεγονός στον κόσμο αυτό πρέπει να ανάγεται αποκλειστικά σε μια αιτία μέσα σε αυτήν την κοσμική πραγματικότητα. Για την κοσμοθεωρία αυτή, παρότι όπως προείπαμε γεννήθηκε από τον άνθρωπο, ο κόσμος κατά κάποιον τρόπο έχει αυτονομηθεί. Υπάρχει ανεξάρτητα από την ύπαρξη του ανθρώπου. Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον κόσμο αυτό φυσικά είναι ιστορικά συμβάντα. Εφόσον όμως την κοσμοθεωρία αυτή η πορεία του κόσμου είναι αυτόνομη, δεν την ενδιαφέρει κάποιο νόημα στην ιστορία. Δεν την απασχολεί το τέλος, τα έσκατα αυτού του κόσμου. Δεν την αφορά και ο πολιτισμός τον οποίο παράγει ο άνθρωπος ως μοναδική πνευματική παρουσία στον κόσμο. Γιατί? Επειδή η ύπαρξη του κάθε ανθρώπου στον κόσμο αυτό εκλαμβάνεται μόνο βιολογικά. Αποτελεί ένα ελάχιστο μόνο μόριο ύλης αυτού του κόσμου και μάλιστα σε μια ελάχιστη μόνο χρονική στιγμή της άπειρης χρονικής ύπαρξης του κόσμου. Επομένως ο ιστορικός Ιησούς, επειδή για τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό προφανώς δεν μπορεί να γίνει λόγος, όπως και όλα τα μεγάλα πνεύματα της ανθρώπινης ιστορίας μέσα σε αυτό το κοσμικό γίγνεσθε, δεν μπορούν να διεκδικήσουν απολύτως κανένα ενδιαφέρον. Αυτό που πρέπει να λογαριάζεται σύμφωνα με την κοσμοθεωρία αυτή είναι η τεραστίων διαστάσεων μηχανή που ονομάζεται κόσμος και λειτουργεί ασταμάτητα χωρίς ουσιαστικό νόημα, χωρίς να κατευθύνεται κάπου. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον προβληματισμό για την κοσμοθεωρία των φυσικών επιστημών και την βαθιά της επίτραση στην καθημερινότητα του σημερινού ανθρώπου και την πίστη του στον Θεό στις επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.
είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.